Αντιμέτωποι με το φάντασμα της ανεργίας και των ελαστικών μορφών απασχόλησης είναι χιλιάδες εργαζόμενοι και στην Κρήτη. Ήδη ακόμα και με κλειστά την πλειοψηφία των καταστημάτων ήταν εκατοντάδες οι καταγγελίες για εργοδοτικές αυθαιρεσίες και σε θέματα υγιεινής ασφάλειας κυρίως στο πλάνο του σούπερ μάρκετ. Για εμάς τους οικοδόμους έχουμε τραγελαφικά περιστατικά που αφού δεν υπήρξε σε όλο τον καιρό της πανδημίας αναστολή εργασιών στον κατασκευαστικό κλάδο, βλέπαμε να συνεστίζονται εκατοντάδες εργάτες μαζί κινδυνεύοντας η δημόσια υγεία. Αυτό το οποίο μας απασχολεί έντονα είναι ότι αυτοί οι συνάδελφοι οι οποίοι θεωρητικά θα γυρίσουν 1 Ιουνίου στις δουλειές τους, πόσοι θα βρουν τη δουλειά τους εκεί. Η αβεβαιότητα που επικρατεί για την επόμενη μέρα του τουρισμού, του βασικότερου πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, έχει φέρει στα όρια τους τους εργαζομένους του κλάδου, που ακούν καθημερινά σενάρια, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν καμία δέσμευση από κανέναν αρμόδιο. Καμία αναφορά όσον αφορά τον τουρισμό, ειδικά εκείνες των εποχικών ξενοδοχείων και των εργαζομένων, δυστυχώς δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η βούληση για να γίνει επανεκκίνηση των ξενοδοχείων. Το ότι θα ανοίξουν τα καταστήματα 1 Ιουνίου δεν λέει κάτι. Πάρα πολλοί εργαζόμενοι και συνάδελφοι δεν θα γυρίσουν στις δουλειές τους, διότι εργάζονται σε καφέ και εστιατόρια τα οποία ο χώρος ο οποίος δουλεύουν είναι εσωτερικός. Για αυτούς τους συναδέλφους δεν έχει προγραμματιστεί καμία ημερομηνία. Από πέρυσι τον Οκτώβριο απολυθήκαμε. Βλέπουμε τη σεζόν του 20 από αυτά που ακούμε θα δουλέψουμε 2-3 μήνες, 4. Δεν ξέρουμε κι αν. Είμαστε εντελώς στο κενό. Εάν λοιπόν πάμε τη σεζόν του 21 τον Απρίλιο, καταλαβαίνεις ότι είμαστε 18 μήνες άνεργοι. Όπως υποστηρίζουν τα συνδικάτα, οι ρυθμίσεις που αφορούσαν την εργασία τις ημέρες της πανδημίας άνοιξαν την κερκόπορτα της επιστροφής των εργαζόμενων σε ένα πραγματικό εργασιακό μεσαίωνα. Μπαίνουμε σε μια διευρυμένη σε εισαγωγικά κανονικότητα, η οποία θα έρθει να κάτσει πάνω σε αρκετές πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που ήρθαν για να μείνουν με πρόσχημα την πανδημία και καταστρατηγούν κάθε κατάκτηση των εργαζομένων όλα τα προηγούμενα χρόνια. Βάσει της σύμβασης, 1 του Μάη έπρεπε να κάτσουμε στο τιμόνι να πιάσουμε δουλειά. Έχουν μείνει 2 μέρες μέχρι 1 του Μάη και ζητάμε τι, να προσληφθούν οι συναδέλφοι μας 1 Μαΐου και ας έρθει το κράτος να μας καλύψει και σε ασφαλιστικές εισφορές όποιο μισθολογικό κομμάτι δώσει, όπως κάνει με όλους τους εργαζόμενους αυτή που δουλεύουν και είναι σε αναστολή εταιρείες, γιατί το καταλαβαίνουμε ότι ναι, δεν θα υπάρξει τουρισμός το Μάη, αλλά πρέπει και ο εργαζόμενος να προστατευτεί. Σε σχέση με τα επιδόματα, υπάρχει κάποια ενημέρωση? Αυτή τη στιγμή η εστίαση και οι εργαζόμενοι της εστίασης βαδίζουν στο σκοτάδι. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι θα γίνει το επόμενο τρίμηνο σε καμία περίπτωση. Μέχρι σήμερα, ακόμη και τώρα που μιλάμε, δεν έχει ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα ώστε να πάρουν οι οικοδόμοι το βοήθημα των 800 ευρώ. Οι εργαζόμενοι που βλέπουν τις θυσίες και τους κόπους της δεκαετούς οικονομικής κρίσης να πηγαίνουν στράφη, ζητούν από την κυβέρνηση να μεριμνήσει για μια ζωή με αξιοπρέπεια και ασφάλεια. Πώς θα εργαστούμε μετά? Γιατί πρέπει να δούμε και το κομμάτι ασφάλειας των εργαζομένων. Όπως καταλαβαίνετε, θα είμαστε από τους πρώτους που θα έρθουμε σε επαφή με τους τουρίστες. Επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά την έρημνα που πρέπει να έχει το κράτος για την προστασία των συναδέλφων μας, διασφαλίζοντας το εισόδημα, τα ένσημα, την ασφάλιση. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους σε ετοιμότητα, γιατί οι μέρες που έρχονται είναι δύσκολες και χρειάζεται οργάνωση και αλληλεγγύη.